Βασμιότατα. Και δεύτερη φορά σήμερα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι βουλευτές, κύριε Χρυσομάλη, κύριε Μαντά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Επίτιμε Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώματος, που ξέρετε ότι είναι αμοιβαία η αγάπη μας, διότι έχουμε συνεργαστεί σε δύσκολα κομμάτια και έχουμε βιώσει δύσκολες καταστάσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, και σας ευχαριστώ για ό,τι είπατε για μένα. Κύριε Αντιπρόσωπη των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, αγαπητοί αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, αγαπητοί συνάδελφοι του Πυροσβεστικού Σώματος, αγαπητοί εθελοντές δυναμικοί της ομάδας ΓΕΑ, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς που μας κάνετε την τιμή να παρευρίσκεστε σήμερα εδώ, στον ευλογημένο αυτό τόπο, στην άγρια και ανυπόταχτη Μάνη, για την τελετή εγγενείων του πυροσβεστικού εποχικού κλιμακίου του προαστίου της Δυτικής Μάνης. Μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του κυρίου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κυρίου Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κυρίου Νίκου Χαρδαλιά, οι οποίοι ήθελαν πολύ να βρίσκονται σήμερα εδώ, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν, αλλά έχουν πράξει τα δέοντα και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ως προς την υλοποίηση όχι μόνο αυτού του κλιμακίου, αλλά και των 80 κλιμακίων που ιδρύουμε στην επικράτεια, με στόχο την αντιπυρική θωράκιση της χώρας. Άμεση προτεραιότητα και υποχρέωση για μας είναι πάντα η ζωή του πολίτη, το πολυτιμότερο αγαθό που έχει δοθεί, αλλά και να προφυλάξουμε την περιουσία του, την περιουσία του κράτους, καθώς και το φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η πολιτεία στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, οργανώνοντας μηχανισμούς για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των καταστροφών από διάφορα φυσικά και τεχνολογικά φαινόμενα. Το ιδρυθέν εδώ πυροσβεστικό κλιμάκιο αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της πολιτείας και για τον τόπο αυτό. Με τη νέα αυτή υπηρεσία, που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, διασφαλίζουμε την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. Προστατεύουμε τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους, ενώ συμμετέχουμε ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη αυτού του τόπου. Είναι ξεκάθαρη η αναγκαιότητα του κλιμακίου στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς η απόσταση από την κοντινότερη πυροσβεστική υπηρεσία είναι περίπου 40 λεπτά και η διαδρομή πολύ δύσκολη, ειδικά για τα μεγάλα οχήματά μας. Οι προσπάθειες που καταβάλουμε δεν σκοπεύουν μόνο στην ενίσχυση της πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας, αλλά αποβλέπουν στην ευημερία, την πρόοδο και την κοινωνική αλληλεγγύη της περιοχής. Επίσης, θα αναβαθμιστεί το επίπεδο προστασίας των ξενοδοχειακών και λοιπόν κτηριακών εγκαταστάσεων και θα δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες που φιλοξενούνται στην περιοχή. Από τη θέση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης, κύριο Δημήτρη Γιαννημάρα. Τέτοιες πράξεις δεν αποτελούν μόνο ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά αποδεικνύουν ότι όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε για την προκοπή αυτή του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να συγχαρώ την εθελοντική ομάδα ΓΕΑ για την αξιόλογη και αξιέπαινη
δράστηκες. Σας τα είπα άλλωστε και προηγουμένως που πέρασα από εκεί. Κυρίες και κύριοι, από το βήμα αυτό θα ήθελα να σας εγγυηθώ ότι όλοι οι πυροσβέστες ένα μόνο σκοπό έχουν. Να σας περιφρουρούν από πλήθος κινδύνων και να σας βοηθούν με όλα τα μέσα και την εμπειρία που διαθέτουν. Έχουν αφήσει το εγώ και λειτουργούν με το εμείς. Δείξτε τους λοιπόν την εμπιστοσύνη, την αγάπη και τη στήριξή σας ώστε να έχουν ψυχική δύναμη για να τη δίνουν περίσσια. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορείτε να τους προσφέρετε ως ενθάρρυνση στο δύσκολο και επικίνδυνο έργο που επιτελούν. Σας ευχαριστώ θερμά όλους σας.